Στα πλαίσια των επαφών και των που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ κεντρικά σε όλη την Ελλάδα, πραγματοποιείται η σημερινή διαδικασία στο Δήμο Εορδέας. Έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον σύντροφο και φίλο τον Μπάνο τον Ρίγα, ο οποίος ήταν και παλιός προηγούμενος γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ. Για μας είναι ιδιαίτερη χαρά αυτό. Είναι άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει τα της περιοχής και δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα παρευρέθηκε και στο Περιφερειακό Συμβούλιο όσον αφορά την απολιγνητοποίηση και την αποβιομηχάνηση στην περιοχή. Νομίζω εκμεταλλευτήκαμε και εμείς την ευκαιρία που είναι στη Δυτική Μακεδονία, ήταν στα Γρεβενά, ήταν στη Φλόρινα και νομίζω ότι το πέρασμά του από την σήμερα όλη τη μέρα από τον Δήμο Εορδέας, γενικότερα στην Περιφερειακή, εννοείται Κοζάνης, νομίζουμε ότι αφήνει ένα θετικό πρόσημο. Η παρουσία μου στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας συνδέεται και με τις πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ για τη μεγάλη δημοκρατική προοδευτική παράταξη, η οποία έχει ανάγκη ο τόπος για να απαντήσει στις πολιτικές οι οποίες ασκούνται από τη Νέα Δημοκρατία και είναι μια πολιτικές ακραία νεοφιλελεύθερες, ακραία αντικοινωνικές, φαίνεται μέρα με τη μέρα σε πολύ έντονο βαθμό και βεβαίως και υπάρχει μια τάση αυτή τη στιγμή που θυμίζει άλλες εποχές με τον τρόπο με τον οποίο προσπαθούν να περάσουν πάρα πολλά πράγματα. Όμως έχει και μια ιδιαίτερη σημασία για την περίοδο αυτή που η Δυτική Μακεδονία δέχεται επίθεση σε όλα τα μέτωπα από την κυβέρνηση και με κορυφαίο το θέμα της απολιγνητοποίησης. Είχα την ευκαιρία να συναντηθώ εδώ στην Τουλεμαϊδα και με την ηγεσία του Σπάρτακου και με ανθρώπους που είναι στην περιφέρεια των εργασιών, εργολήπτες, εργολάβους, ανθρώπους της περιοχής, αλλά και να είμαι και στο Περιφερειακό Συμβούλιο που αυτή τη στιγμή έχει πάρει πρωτοβουλίες. Εγώ θέλω να πω ότι είναι βίος ο τρόπος ο οποίος γίνεται και ταυτόχρονα δεν έχουν αντιληφθεί τι συμβαίνει στη Δυτική Μακεδονία. Δεν γνωρίζουν ότι η Δυτική Μακεδονία την περιοχή της κρίσης θεωρεί το ΑΕΠ είναι υψηλό, αλλά ήταν πλασματικό αυτό. Και παρόλο που εμείς μειώναμε την ανεργία, εδώ η ανεργία είχε αυξητική τάση εξαιτίας της παραμέλησης η οποία υπήρχε. Το θέμα της απολιγνητοποίησης είναι ένα πράγμα το οποίο εδώ και 20 χρόνια έπρεπε να είχαμε πάρει ως κράτος, λέω, και οι κυβερνήσεις προηγούμενες έχουν την ευθύνη, πρωτοβουλίες για τη μεταλιγνητική περίοδο. Δεν το είχαν κάνει. Εμείς λοιπόν ως κυβέρνηση, με τις δυσκολίες τις οποίες είχαμε, καταλήξαμε και παρουσιάσαμε ένα σχέδιο το οποίο λέει να υπάρξει 17% από τη μεριάς του χρήσης του λιγνίτη και ταυτόχρονα να υπάρχει μια προσπάθεια ανάπτυξη στην περιοχή. Εμείς πήραμε πρώτα μέτρα. Μέτρα ήταν να υπάρξουν νέες σχολές στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας που τις καταργήσανε μόλις ανέλαβε η Νέα Δημοκρατία. Να φτιάξαμε την σχολή της πυροσβεστικής στην Πτολεμαϊδα, άρα και αυτό ήταν δηλαδή μέτρα, μικρά μεν. Αλλά δεν φτιάξατε το πυροσβεστικό πάρκο. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο, δεν προλάβαμε, ήταν στο σχέδιο να ολοκληρωθεί και το πάρκο πολιτιστικό, μάλλον η εκπαίδευση της πολιτικής προστασίας, αλλά ήταν μικρά μεν, αλλά θετικά μέτρα για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση στην οποία ερχόταν. Θέλω να πω ότι δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία να αντιλαμβάνεται με αυτόν τον τρόπο τα πράγματα. Πρέπει να υπάρξει συσπήρωση του κόσμου, των φορέων και να πιέσουν τους πάντες για να μπορέσει η περιοχή της Τολεμαϊδας να μην υποστεί την ερημοποίηση και να φύγουν και τα παιδιά και οι κάτοικοι τελικά. Ο ΣΥΡΙΖΑ σαν κόμμα μέσα στο κοινοβούλιο θα πάρει πρωτοβουλία βεβαίως, για το θέμα βεβαίως, αυτό. Τι είδους πρωτοβουλία βεβαίως ήδη έχουν υπάρξει από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για να συζητηθεί αυτό το θέμα. Δεν υπήρχε σχέδιο που σας είπα και ταυτόχρονα να δούμε με βάση το σχέδιο το οποίο έχουμε καταθέσει τι ακόμα μπορούμε να πάρουμε. Εμείς ακούμε, άκουσα, σας λέω όλους τους φορείς, θα κάνουμε την κουβέντα κάτω ώστε να υπάρξει ένα βάθος χρόνου και ταυτόχρονα να πάρθουν μέτρα για την ανάπτυξη εδώ στην περιοχή. Εμείς ασκούμε αντιπολίτευση όχι με τον τρόπο που την άσκησαν. Δηλαδή, είναι πρωτοφανές να είμαστε το κόμμα της αντιπολίτευσης και να μην ζητάει εκλογές ή να ζητάει κυβέρνηση εκλογές. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε τον πανικό στον οποίο βρίσκονται αυτή τη στιγμή και έχουν ουσιαστικά μπλέξει τα πράγματα γιατί δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν όλα τα συμφέροντα τα οποία την προηγούμενη περίοδο του στήριξαν. Δεύτερον,
εμείς θα είμαστε απέναντι σε κάθε προσπάθεια να καταρρεύσουν τα θετικά μέτρα τα οποία είχαμε πάρει, είτε στο κομμάτι της εργασίας, είτε στο κομμάτι της αύξησης του κατώτου μισθού που δεν τον προχωρήσαμε. Το μέρισμα δεν δόθηκε και όλα αυτά τα οποία στο κοινωνικό τομέα με δύσκολους όρους τα κάναμε την προηγούμενη περίοδο. Θα είμαστε μας βρουν απέναντι. Και όσο αφορά τώρα, να πω και κάτι άλλο, τα θέματα τα εθνικά, εμείς δεχτήκαμε μια τεράστια επίθεση και τα αντιμετώπισαμε πολύ άσχημο τρόπο τα ζητήματα τα εθνικά. Και μιλάω για τη Βόρεια Μακεδονία. Θέλω λοιπόν να σας πω σε όλους εδώ ότι εμείς γνωρίζαμε από νωρίς τι στόχο είχε η Τουρκία. Ο στόχος ήταν να κάνει τη συμφωνία αυτή την οποία έκανε την κακή, την παράνομη με τη Λιβύη. Εμείς είχαμε προχωρήσει μέτρα να μην υλοποιηθεί την περίοδο εκείνη. Και ταυτόχρονα το δεύτερο ήταν να έρθουν στη Βόρεια Μακεδονία. Δηλαδή να έχουμε την Τουρκία στο Βόρειο Μέρος. Πέρα λοιπόν από τα οικονομικά, πέρα από την ειρήνη, ήταν και θέματα ασφάλειας. Γι' αυτό και η επίλυση του ονόματος είχε αυτή τη σημασία, είτε μας ήταν πατριωτικό καθήκον και εθνικό καθήκον. Και θεωρώ ότι πρέπει να το αντιληφθούν όλοι, παρόλο που υποστήκαμε την προηγούμενη περίοδο μια επίθεση η οποία δεν ήταν ορθή από τη μεριά τους. Εμείς δεν θα κάνουμε αυτό, αλλά ταυτόχρονα όμως ό,τι κάνουν το οποίο δημιουργεί προβλήματα και είναι δεδομένοι και προβλέψιμοι, εκεί θα είμαστε απέναντι.